Ακούσουμε. Σήμερα η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου μια βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί στο υπέρτατο πολιτικό επίπεδο. Αυτή είναι η άποψή μου. Προσωπικά είμαι ιδιαίτερα επιφυλακτικός στο ότι μπορεί να βρεθεί κάποια συμφωνία σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, η παράταση των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων θα είναι εις βάρος της Ελλάδος, αλλά και της Ευρωζώνης εν συνόλο. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τις επόμενες ώρες, μέρες και εβδομάδες το ένα ή το άλλο, καθιονδήποτε τρόπο. Τι περιμένετε από τους Έλληνες τις προτάσεις που θα υποβάλουν? Τι περιμένετε από τον νέο Υπουργό Οικονομικών? Απάντηση. Σεβόμαστε πλήρως το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος τους. Είμαστε απογοητευμένοι βέβαια, αλλά το σεβόμαστε το αποτέλεσμα. Εξετάζοντας όμως το αποτέλεσμα, δεν αλλάζει τίποτα στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν άλλαξε την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Και για να είμαι ειλικρινής, η Ελλάδα είναι από την άλλη πλευρά του λόφου αυτή τη στιγμή. Και έχει σπάσει και η γέφυρα της εμπιστοσύνης. Θα γίνει συζήτηση για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Είναι κάτι που θα το σκεφτείτε? Η αναδιάρθρωση του χρέους είναι το πιο πολύπλοκο αλλά και το πιο ακαθόδες θέμα για τις περισσότερες χώρες. Για τη δική μου χώρα, για παράδειγμα, είναι κόκκινη γραμμή. Είναι αδύνατον. Είμαστε ενάντια σε μια τέτοια απομείωση του χρέους. Για αναδιάρθρωση δεν ξέρουμε. Ποιος ξέρει την κατάσταση? Περιμένουμε πάντως τις προτάσεις, βλέποντας και κάνοντας. Ξέρετε πώς έχουν θέση μας.